και από μένα να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τους φίλους από το ωραία που ανάμεσα και μετά τον καθηγητή τον κύριο Κρεατσά και για τα καλά του λόγια. Αποτελούσατε χρόνια για μας ένα πρότυπο κύριε καθηγητά και συνεχίζετε να για τους νεότερους καθηγητές. Και βέβαια χαίρομαι που βλέπω φίλους όπως τον κύριο Ζελβούδη, ο οποίος είναι επισκέπτης καθηγητής στη Γιάννηνα, τον αγαπητό μου χρόνια φίλο του Δημήτρη Μανθιόπουλου και βέβαια τον κύριο Παντονόπουλο, όπου μετά από πολλά χρόνια τον ξαναείδα και χάρηκα πάρα πολύ. Ο τύπος της ομιλίας, μάλλον το θέμα όλο της ομιλίας, το οποίο είναι βασικές αρχές της υστεροσκόπησης, το διάλεξα περισσότερο για τους νέους συναδέλφους, έτσι ώστε να κάνουμε ένα overview πάνω στην υστεροσκόπηση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο διάγνωσης και τι μπορούμε βέβαια να κάνουμε σε επίπεδο θεραπείας. Είναι ένα μάθημα το οποίο θα δώσει ένα κέντρισμα για συζήτηση. Γι' αυτό ορισμένες διαφάνειες θα τις περνάω γρήγορα. Είναι ορισμένα βασικά στοιχεία όμως, τα οποία τόσο οι παλιοί συνάδελφοι, όσο και οι νεότεροι συνάδελφοι, θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους. Γι' αυτό και λέω υστεροσκόπηση βασικές αρχές. Τι είναι η υστεροσκόπηση? Άμεσος έλεγχος του ενδοτραχείου και της ενδομητρικής κοιλότητας. Γιατί ο άμεσος οπτικός έλεγχος, με ένα μάτι δηλαδή μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε σε επίπεδο διάγνωσης. Και πάντα οι γιατροί είχαν αυτή την περιέργεια, το να δουν μέσα σε κοιλότητες. Θα καλύψω τη διαγνωστική και την επεμβατική, θα σας πω ορισμένες απόψεις υστεροσκόπων και θα καταλήξω στα συμπεράσματα. Στη διαγνωστική υστεροσκόπηση, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ουσιαστική εξέλιξη της μεθόδου, θα πρέπει να πούμε λίγα πράγματα για τους ιστορικούς σταθμούς. Να πούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, γιατί καμία μέθοδο στην ιατρική δεν σημαίνει ότι έχει μόνο πλεονεκτήματα ή μόνο μειονεκτήματα. Να επικεντρωθούμε στο ποια σήμερα είναι η σωστή τεχνική. Να δούμε γιατί έχουμε καταλήξει σε ένα διατακτικό μέσο σήμερα, από τα δύο τα οποία είναι διαθέσιμα. Είναι εύκολο να απαντήσω ότι πλέον η υστεροσκόπηση είναι μια κλινική αναγκαιότητα και όχι ένας μύθος. Και βέβαια να πούμε για τις προϋποθέσεις επιτυχίας και εξέλιξης κυρίως της όφης διαδικασίας, δηλαδή της διαδικασίας που γίνεται χωρίς αναλυσία και αναισθησία, και να δούμε εάν υπάρχουν κάποιες νέες τεχνικές για να υπερβρύουν τα όρια της συγκεκριμένης μεθόδου. Στην επεμβατική υστεροσκόπηση θα επικεντρωθώ στη νέα φιλοσοφία, στη νέα φιλοσοφία του see and treat, βλέπω και θεραπεύω. Δεν είναι μια δουλειά για τον οποιονδήποτε, ούτε είναι μια δουλειά η οποία απευθύνεται στον μέσο μαιευτήρα γυναικολόγου. Θέλει μια συγκεκριμένη εξειδίκευση. Θα πρέπει όμως να την γνωρίζετε. Και βέβαια θα επικεντρωθώ πλέον στην υπολική ενέργεια, γιατί τη μονοπολική ενέργεια θα πρέπει να την έχουμε ξεχάσει. Στη μεγάλη επανάσταση που φέρνει στην ιστεροσκοπική χειρουργική το ιστεροσκοπικό morcellator, δηλαδή ο τεμάχιστής, και βέβαια θα περιγράψω τις μεθόδους και τις επεμβατικές τεχνικές. Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο όσον αφορά τη διαγνωστική υστεροσκόπηση τους ιστορικούς σταθμούς για να δούμε την εξέλιξη. Όταν γνωρίζουμε την εξέλιξη μιας μεθόδου μπορούμε να κατανοήσουμε την ίδια τη μέθοδο, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Έτσι λοιπόν όλοι οι πρωτοπόροι αναζητούσαν αυτό που πολλοί γιατροί ακόμα και σήμερα επιζητούμε. Το να παρατηρήσουμε τις ανθρώπινες κοιλότητες, είτε τις ανθρώπινες κοιλότητες οι οποίες είναι ρεαλιστικές, είτε σε σήμιση, όπως είναι η ενδομητρική κοιλότητα, διότι η ανατομία λέει ότι τα τυχώματα της μήτρας με τον τόνο τον μυϊκό εφάπτονται. Άρα λοιπόν εγώ θα πρέπει να τα διατείνω αυτά τα τυχώματα για να μπορέσω να παρατηρήσω την ενδομητρική κοιλότητα. Με συγχωρείτε για να είμαι πιο άνετος. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από τον Μποτζίνι το 1805, όπου διασώζεται ακόμα το υστεροσκόπιο του, και φτάνοντας μέχρι τον Ζάκα μου, τον οποίο προσωπικά θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος πρόσφερε πολλά στην σύγχρονη υστεροσκόπηση, περισσότερα από πολλούς άλλους, όλοι μετά του Ναμού ουσιαστικά βελτίωσαν
τα μηχανήματα. Ο Αμού κατασκεύασε τα πρώτα μηχανήματα, αλλά ουσιαστικά πρόσφερε και έκανε γνωστή την ιστεροσκόπηση στο ευρύ κοινό. Θα τους ανατρέξουμε. Έτσι λοιπόν, ένας κατά πολλούς στην διεθνή βιβλιογραφία Ιταλός, στρατηγικός γιατρός, ο Πανταλεόνι, έκανε την πρώτη διαγνωστική και θεραπευτική ιστεροσκόπηση, την περιέγραψε. Ερχόμαστε όμως σε ένα σημαντικό σταθμό, τον οποίο εμείς οι Έλληνες δεν τον λαμβάνουμε υπόψη. Ότι το πρώτο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε το 1898 στη Γαλλία για την ιστεροσκόπηση, το οποίο είναι από τον καθηγητή τον Ντουμπλε, τον οποίο βλέπετε εδώ, φέρνει ως συγγραφέα, δεύτερο συγγραφέα, τον Θλάντο, ο οποίος στη διεθνή βιβλιογραφία περνάει σαν Γάλλος. Ο Κλάντο όμως ήταν Έλληνας, γεννημένος στη Σμύρνη, ο οποίος μετά πήγε στην Γαλλία και ήταν αυτός ο οποίος σχεδίασε το πρώτο ιστεροσκόπιο και μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος στο πρώτο βιβλίο του 1898 έχει ζωγραφίσει με το ίδιο του χέρι και τις πρώτες απεικονίσεις. Μόνο ένα βιβλίο, ο τρίτος τόμος του Καλλιωτζή, εγχειρητική, οι παλιότεροι τον θυμούνται, εγώ τον έμαθα από τους παλιότερους, είναι το μοναδικό ελληνικό βιβλίο το οποίο αναφέρει ότι ο Κλάντ πρωτοπόρος στην ιστεροσκόπηση ήταν Έλληνας και μετά ο Μανταλενάκης έκανε μια δημοσίευση στα μευτικά χρονικά και τον ξανανέφερε και από εκεί τον μάθαμε εμείς οι νεότεροι. Εδώ βλέπετε το βιβλίο το οποίο σώζεται και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας αλλά και σε άλλες ιστορικές βιβλιοθήκες. Για να προχωρήσει η ενδοσκόπηση έπρεπε να λυθεί το θέμα του φωτισμού. Γιατί μέχρι ακόμα και ο Κλοντέ και ο Πανταλιόνι ουσιαστικά είχαν έναν φωτισμό ο οποίος μετέφερε θερμότητα μέσα στην κοιλότητα, άρα λοιπόν είχε περιορισμένο χρόνο παρατήρησης. Διότι η θερμότητα εμπόδιζε να παρατηρήσουμε επαρκώς αυτή την κοιλότητα. Έρχεται λοιπόν ο Νίτσε το 1879, εισάγει τον ψυχρό φωτισμό και είναι το δεύτερη ουσιαστική πρόοδος για να εξελιχθεί γενικώς η ενδοσκόπηση. Και βέβαια όσον αφορά την ιστεροσκόπηση έρχεται ο Ρούμπι, ο οποίος περισσότερο είναι γνωστός με την εμφύσιση των σαλπίγκων για να ανοίξουν στα πρώτα στάδια της επίλυσης των προβλημάτων υπογονιμότητας, που διατείνει την ενδομητρική κοιλότητα με αέριο μέσω του διοξείδιου του άνθρακα και είναι αυτός ο οποίος δίνει την μεγάλη όθηση στο να ξεκινήσουμε να κάνουμε ιστεροσκοπήσεις σύγχρονα. Και όχι μόνο αυτό, καθορίζει και τη ροή και πίεση για την καλή ορατότητα και για την πιθανή διάχυση του υγρού στην περιτονεϊκή κοιλότητα ή του αερίου. Βέβαια αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί σήμερα. Ακόμα και σε κακοήθεια μπορούμε να κάνουμε ιστεροσκόπηση, διότι δεν αλλάζει από τη διασπορά των καρκινικών κυτάρων εντός της περιτονεϊκής κοιλότητας στο στάδιο της νόσου. Ένας μεγάλος άντρας Γερμανός, ο οποίος ουσιαστικά με την κατασκευή του ισουφλέητο, δηλαδή του ειδικού εμφυσιτή για την παροχή διοξιδίου του άνθρακα στην ενδονοηστική κοιλότητα, τελείως διαφορετικός εμφυσιτής από την δημιουργία του πνευμοπεριτονέου με τη λαπαροσκόπηση, είναι τελείως διαφορετικές οι ροές και οι πιέσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή ένα λάπαρο φλέητο να το βάλουμε με ένα ύστερο φλέητο. Πήγαν ο Λίντεμαν, ο οποίος μαζί με έναν Πορτογάλο τον Πόρτο, σε ανεξάρτητα τις εργασίες κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα και έτσι δημιουργήθηκε ο ενσουφλέητο. Και φτάνουμε στο Ζάκα Μου, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης ιστεροσκόπησης, επέκτηνε ως διαγνωστικό εργαλείο την ιστεροσκόπηση και στην εξέταση του τραχύλου, καθιερώνοντας τη μικροκόλπου ιστεροσκόπηση με χρωστικές, ίδια δηλαδή όπως κάνει να κυταρολογία ουσιαστικά. Και βέβαια η ιδέα η οποία τον καθιέρωσε και νομίζω ότι δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, είναι ότι πρώτος μείωσε τη διάμετρο των ιστεροσκοπίων, άρα δηλαδή από το 1 εκατοστό, σαν το λαπαροσκόπιο δηλαδή, φτάσαμε στα 5 χιλιοστά του αμμού και σήμερα έχουμε φτάσει μέχρι 1,2-1,3 με τον διαγνωστικό χιτώνα, έδωσε τη μεγάλη όθηση ώστε να
κατοχυρωθεί ως office διαδικασία, δηλαδή σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, η στεροσκόπηση. Ας περάσουμε στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου. Ο ορισμός, τον οποίο τον τονίζω στον οποιοδήποτε φοιτητή, είναι η άμεση οπτική απεικόνηση όχι μόνο της ενδοτερικής κοιλότητας και του ενδοτραχύλου. Έχουμε ένα οπτικό εργαλείο, άρα λοιπόν θα πρέπει όλη τη μήτρα να την απεικονίσουμε. Όχι δηλαδή να συλλάβουμε τη μήτρα με μονοδοτή, να κάνουμε διαστολή και μετά να βάλουμε το υστεροσκόπιο για να δούμε την ενδομητρική κοιλότητα. Όφης διαδικασία από την αρχή, απεικονίζοντας τον εξωτράχυλο, το έξωτραχυλικό στόμιο, τον ενδοτράχυλο, το έσωτραχυλικό στόμιο, την ενδομητρική κοιλότητα που θα είναι διατεθειμένη και τα σωτηρικά στόμια. Θεωρήθηκε επαναστατική τεχνική, όπως όλες οι τεχνικές όταν πρωτοεφαρμόζονται θεωρούνται επαναστατικές. Κάτι όμως το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Είναι μια μακροσκοπική μέθοδος η οποία δεν αντικαθιστά την ιστολογία. Άρα λοιπόν ο συνδυασμός της άμεσης οπτικής απεικόνησης με την οπτική βιοψία ή με την ακολουθούμενη διαγνωστική απόκριση, γιατί η διαγνωστική απόκριση είναι ένας τρόπος λήψης δημοπτικού υλικού, θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα όσον αφορά την διάγνωση. Ο συνδυασμός αυτός λοιπόν είναι το golden standard. Μειονεκτήματα. Χρειάζεται και εκπαίδευση και εμπειρία για να εξασφαλιστούν η ευαισθησία και η ειδικότητα. Είναι η απόλυτη διαγνωστική μέθοδος. Όχι, καμία δεν είναι η απόλυτη διαγνωστική μέθοδος. Και εδώ έχουμε το μεγάλο μειονέκτημα της υποκειμενικότητας του υστεροσκόπου. Αλλιώς τα βλέπει ένας έμπειρος, αλλιώς τα βλέπει ένας λιγότερο έμπειρος, αλλιώς τα βλέπει ένας αρχάριος συνάδελφος. Όσον αφορά την τεχνική, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Και τι εννοώ. Καταρχάς, όλον αυτόν τον κατάλογο, τον οποίο παρουσιάζω εδώ, θα πρέπει όλα να τα έχουμε στο μυαλό μας. Θα πρέπει να καταγράφουμε και να δίνουμε στη γυναίκα το report, όχι συνοπτικά ως συμπέρασμα, αλλά με όλα τα στοιχεία αν θέλουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Και εδώ βλέπετε πόσο σημασία ο αείμνηστος Ιβαν Μπέλε από τους πρώτους ιστεροσκόπους στον ευρωπαϊκό χώρο έδινε σημασία. Όταν κάνουμε μία διαγνωστική ιστεροσκόπηση και κυρίως όταν κάνουμε μία διαγνωστική ιστεροσκόπηση σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, είναι όρος δηλαδή για να έρχεται στο μυαλό σας χωρίς αναλυσία, χωρίς αναισθησία στη γυναίκα, παίζει μεγάλη σημασία, μα μεγάλη σημασία το πώς τοποθετούμε τη γυναίκα. Και βλέπετε εδώ με έναν χαρακτηριστικό τρόπο τι πρέπει να αποφύγετε. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν γυναικολογικές καρέκλες φτιαγμένες ειδικά για την ιστεροσκόπηση, έχουμε όμως ένα κόστος το οποίο μόνο μεγάλες κλινικές ή εξειδικευμένα ιατρία ή μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα μπορούν να τις έχουν. Χρειάζεται να έχουμε χρόνο και υπομονή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το διαγνωστικό υστεροσκόπιο στην πλειονότητα βλέπει με 30 μοίρες, άρα λοιπόν να ξέρουμε πώς θα εισέλθουμε μέσα στον ενδοτράχυλο, ότι εφόσον βλέπουμε 30 μοίρες, το έσωτραχυλικό στόμιο στο monitor θα πρέπει να είναι κάτω. Θα πρέπει να είναι στην έκτη ώρα, για να μην κάνουμε διάτρηση. Και θα χρησιμοποιήσουμε κολποδιαστολία. Θα δούμε ότι ο κολποδιαστολία στην πορεία εξαφανίστηκε και περάσαμε στο βαγινοσκόπι καπρός, αυτό θα το πούμε παρακάτω. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα στη μήτρα είναι απλό. Κρατώντας βασικά για να μην προκαλέσουμε discomfort στη γυναίκα, το υστεροσκόπιό μας στον ίδιο κάθετο άξονα, περιστρέφουμε την οπτική δεξιά και αριστερά, άρα λοιπόν απεικονίζεται το πρόσθετο πίστηκο δεξιό του αριστερό πλάγιο και τα αντίστοιχα δύο οπτικά στόμια και έτσι τελειώνει η στεροσκόπηση. Όταν έχουμε μήτρα σε πρόστια θέση, θα είναι στην έκτη, σε πρόστια κλίση, θα είναι στην έκτη ο ενδοτράχυλος, όταν είναι στην οπίστια, θα είναι στην δωδέκατη, εύκολο να
κατανοηθεί, ακόμα και αν δεν εξετάσουμε τη γυναίκα πριν από την υστεροσκόπηση. Εδώ βλέπετε ένα βίντεο του Βαμπέλε με τους χειρισμούς και βλέπετε τους αντίστοιχους χειρισμούς τους οποίους πρέπει να κάνει ο υστεροσκόπος. Εδώ βλέπετε ένα αντίστοιχο βίντεο από την Storch, το σε real time, βλέπετε δηλαδή πως μπαίνει το υστεροσκόπιο, διατείνεται ο ενδοπράχυλος, υπερνικάται το έσω τραχυλικό στόμιο και μπαίνουμε μέσα στην πυλότητα της μήτρας, όπου με την κίνηση του υστεροσκοπίου, αλλά για να μην προκαλέσουμε δισκομφόρ, το κρατάμε στον ένα άξονα, δεξιά-αριστερά, απεικονίζονται τα πάντα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά όλη η εξέταση έχει τελειώσει. Καταγράφουμε όλα τα υστερόπιτα, ό,τι έχουμε δει το καταγράφουμε και προσέχουμε. Θα πρέπει να καταγράψουμε οπωσδήποτε, εάν βλέπουμε τα δύο στρατηγικά στόμια, μία πανοραμική εικόνα από όλη την κοιλότητα και οπωσδήποτε μία εικόνα του ενδοτραχύλου. Αυτό είναι το αποδεκτό πανευρωπαϊκά, για να μην πω παγκόσμια, report, αν θέλουμε να δώσουμε εικόνες ή βίντεο στην υστεροσκόπηση. Γιατί περάσαμε στο βαζινοσκόπικα πρόσωπο, δηλαδή σε μία κόλπο υστεροσκόπηση. Ποια είναι η σημαντική διαφορά και τι έφερε αυτή η τεχνική, η οποία ναι μεν από τα Γιάννενα προέρχεται η πρώτη δημοσίευση, έχουμε κάνει όμως γράμμα στο περιοδικό ότι ναι μεν η πρώτη δημοσίευση προέρχεται από τα Γιάννενα, η ιδέα όμως είναι του Στέφανου Κουμπετόκη από τον Πάρη, όπου αναγνωρίσαμε ότι την ιδέα του να κάνουμε αυτή την τεχνική την είχε ο Στέφανο Μπέκατ. Ποιες είναι οι διαφορές? Οι διαφορές είναι ότι δεν τοποθετούμε κολποδιαστολέα, δεν τοποθετούμε, δεν συλλαμβάνουμε κυρίως τον εξωτράχυλο με μονοδοτική λαβίδα. Διότι είναι τα δύο βασικά τα οποία ενοχλούν πάρα πολύ τη γυναίκα ή της προβαλούν πόνο. Στην πρώτη δημοσίευση του 1997, στα 324 περιστατικά βλέπετε εδώ το 96,3 ποσοστό. Όταν πήγαμε στα 1000 περιστατικά, είχαμε μεγαλύτερη αποδοχή. Τι έγινε, μάθαμε να το κάνουμε καλύτερα? Πιθανά και να μάθαμε να το κάνουμε καλύτερα, αλλά δεν ήταν αυτό. Εδώ χρησιμοποιούσαμε ένα υστεροσκόπιο της Storch, 5 χιλιοστά με το διαγνωστικό χιτώνα. Εδώ χρησιμοποιήσαμε από τα 324 στα 1000 περισσότερα υστεροσκόπια και μάλιστα τα δύο από αυτά μικρότερες διαμέτρου. Γιατί το λέω? Γιατί πρέπει να τονίσω ότι η επιλογή της διαμέτρου είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε μία εμμυνοπαυσιακή θα διαλέξουμε ένα υστεροσκόπιο μικρής διαμέτρου, σε μία πολυτόπο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα υστεροσκόπιο μεγαλύτερης διαμέτρου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε σε ένα ιατρείο, εγώ θα έχω του κόσμου τα υστεροσκόπια? Όχι. Σήμερα με ένα 3,5-3,2 με τον διαγνωστικό χιτώνα, σε μυρίζει, εννοώ δηλαδή ή μη εύκαμπτο το υστεροσκόπιο, όπως είναι αυτά τα υστεροσκόπια που όλοι έχετε γνωρίσει, καλύπτεται το 99,9% των περιστατικών σας. Επιλογή διατακτικού μέσου. Ξέραμε και ξέρουμε ότι ξεκινήσαμε με το διοξίδιο του άνθρακα. Στην πορεία όμως είδαμε ότι μπορεί να δούμε καλύτερα χρησιμοποιώντας φυσιολογικό όρο. Απλώς θέλαμε και να αποδείξουμε γιατί ο φυσιολογικός ορός βλέπει καλύτερα, το οποίο ήταν εύκολο. Γιατί βλέπαμε καλύτερα διότι μικροαλλοιώσεις φαίνονται καλύτερες μέσα στο νερό. Διότι οι μικροαλλοιώσεις επιπλέουν μέσα στο διατακτικό μέσο. Έτσι αποδείχθηκε ότι αφενός μένει, βλέπουμε καλύτερα και από την άλλη μεριά είδαμε και ευρήματα τα οποία δεν ήταν γνωστά με το φυσιολογικό, με το διοξίδιο του άνθρακα. Γιατί? Διότι η πίεση του διοξιδίου του άνθρακα έσβηνε αυτά τα μικροευρήματα από την πίεση πάνω στα τυχώματα της μύθας.
στη βασική μακροσκοπική παθολογία, όπως είναι το ενομίωμα, οι πολύποδες, η υπερπλασία και ο καρκίνος του ενδομετρίου, δεν είχαμε καμία στατιστική διαφορά σε αυτή την προοπτική μελέτη η οποία σχεδιάστηκε. Όταν φτάσαμε όμως στις ανεπαίσθητες αλλοιώσεις της ενδομητρικής κοιλότητας, όπως είναι οι περιπτώσεις αδενομίωσης, οι ενδομητρίτιδες, οι μικροπολύποδες, είδαμε ότι καλύτερα απεικονίζονται με το φυσιολογικό ορό. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε ότι ο φυσιολογικός ορός είναι το καλύτερο μέσο για τη διάθεση της ενδομητρικής κοιλότητας. Βέβαια είναι και πολύ πιο φτηνός από το διοξείδιο του άνθρακα και δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμό. Με ένα φυσιολογικό, με ένα πουάρ μπορείς να κάνεις τη διαγνωστική ιστεροσκόπηση. Έτσι λοιπόν η πλειονότητα σήμερα των ιστεροσκόπων χρησιμοποιεί φυσιολογικό ορό και μόνο μεγάλα κέντρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για ερευνητικούς ή για άλλου τύπου μελέτες, συγκριτικές μελέτες, το διοξίδιο του άνθρακα. Η ιστεροσκόπηση είναι ένας μύθος ή αποτελεί σήμερα μια κλινική αναγκαιότητα. Κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πλειάδας συνοδέλφων, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται ανάμεσά σας, είναι μια κλινική αναγκαιότητα. Ας δούμε λοιπόν τις κλινικές δυνατότητες. Έχουμε μία οπτική απεικόνιση του ενδογραφείου και της ενδομητρικής κοιλότητας. Έχουμε όλο τον ενδοτράχυλο και όλη τη μήτρα μπροστά μας. Θα συμπληρώσουμε την υπερηχογραφία. Θα ξεκινήσουμε, δεν θα πάμε μια γυναίκα κατευθείαν στην ιστεροκόπηση. Θα προηγηθεί το ιστορικό, η γυναικολογική εξέταση ή η υπερηχογραφία και όταν μας δώσουν την ένδειξη, τότε θα πάμε να κάνουμε την ιστεροσκόπηση. Δεν είναι δηλαδή η ιστεροσκόπηση πρώτη γραμμή ή πρώτη επιλογή διαγνωστική εξέταση. Θα αναγνωρίσει συνυπάρχουσα παθολογία. Τι εννοώ. Όταν μπούμε μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η γυναίκα έχει ένα υπογλενογόνιο ενομίωμα και έναν πολύποδα. Έχει μια υπερπλασία του ενδομητρίου και έναν πολύποδα ένα υπογλενογόνιο ενομίωμα, όπως απεικονίζονται στις φωτογραφίες τις οποίες θα δείτε. Θα διαγνώσει ανεπαίσθητες αλλοιώσεις της ενδομητρικής κοιλότητας που δεν μπορεί καμία άλλη μέθοδος και κανένα μηχάνημα υπερήχου να τις διαγνώσει και βέβαια κάτι το οποίο είναι μια σημαντική πληροφορία, είναι θα διαγνώσει την επέκταση ή όχι τη μια κακοήθεια ως προς τον ενδοτράχυλο, που είναι άλλη θεραπευτική προσέγγιση. Υπενθυμίζω εδώ ότι υπάρχουν εργασίες από το 1994 του ΝΕΙΣ, όπου η κλασματική απόξεση έχει μια εσφαλμένη επέκταση ως προς τον ενδοτράχυλο άνω του 25%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σε αυτές τις γυναίκες δεν φτάνει μια ολική ιστερεκτομία, πηγαίνουν σε μια ριζική ολική ιστερεκτομία. Έλα όμως που αυτές οι γυναίκες μπορεί να είναι παχύστρωτες με πολλά προβλήματα υγείας κλπ. Αλλά λοιπόν μας ενδιαφέρει το να μην περάσουμε σε μια υπερθεραπεία. Με την ιστεροσκόπηση λοιπόν και εξετάζοντας τα όρια του έσω τραχυλικού στομίου, μπορούμε να δώσουμε μια επιπλέον πληροφορία στον παθολογανατόμο για την καλύτερη παθολογανατομική εξέταση. Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν άπειρες μελέτες που αφορούν την ιστεροσκόπηση μη καλά σχεδιασμένες. Ακόμα και σήμερα δεν σχεδιάζονται σωστά οι μελέτες για την ιστεροσκόπηση. Και ο λόγος είναι διότι ένας ιστεροσκόπος είναι ένας κλινικός γιατρός και ένας κλινικός γιατρός έχει μια δυσκολία στο να σχεδιάσει μελέτες. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια μιας διατριβής στα Γιάννενα μου, κάναμε, η οποία προέρχεται από την Λίνε Πίπορο τότε ειδικευόμενη τη Φανή την Κρόζου, μια μεταανάλυση όταν ήταν της μόδας η μεταανάλυσης, επιλέξαμε λοιπόν κάποια άρθρα για να δούμε μέσω από αυτά τα άρθρα ποια είναι η διαγνωστική εγκυρότητα, ευαισθησία και ειδικότητα στις βασικές αλλοιώσεις της ενδομήτριας παθολογίας. Έτσι λοιπόν βλέπετε εδώ τις αλλοιώσεις, την ευαισθησία και την ειδικότητα στους πολύποδες, στα ενομοιώματα, στην υπερπλασία, στον καρκίνο του ενδομητρίου και προσέχτε, γιατί στον καρκίνο του ενδομητρίου έχουμε τόσο υψηλή ειδικότητα. Διότι οι εικόνες της ιστεροσκοπικής του καρκίνου του ενδομητρίου τρομάζουν. Θα δείτε κάποιες εικόνες. Είναι παθογνωμονικές λοιπόν, διότι τρομάζουν και σου λένε ότι εδώ πρέπει να κάνω βιοψία. Άρα λοιπόν δεν χάνω το περιστατικό. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και επιτυχίες και εξέλιξης της συγκεκριμένης διαγνωστικής εξέτασης. Το 2002 στο Βερολίνο, στα πλαίσια του
Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου, ο αείμνηστος Ιβαν Μπέλετ, τότε πρόεδρος του Section of Hysteroscopy της European Society of Gynecological Endoscopy, κουβέντιαζε με 10 ενδιαφερόμενους για την υστεροσκόπηση, για το πού πρέπει να πάει η υστεροσκόπηση. Έτσι λοιπόν, καταλήξαμε μέσα στα επόμενα χρόνια ότι οι προϋποθέσεις επιτυχίας θα πρέπει να έχουν θεωρητικό υπόβαθρο και γνώση εξοπλισμού. Να εφαρμόζουμε καλή τεχνική, να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις επιπλοκές και να γνωρίζουμε βέβαια τις δυνατότητες και τα όρια της μεθόδου. Για να εξελιχθεί, αποφασίσαμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε την υστεροσκόπηση προσιτή στον μέσο γυναικολόγο, ακόμα και στο ιατρείο του, την διαγνωστική εννοώ, χωρίς αναισθησία και χωρίς αναλγησία. Να έχουμε μία επιλογή διατακτικού μέσου, την οποία την απάντησα ότι το καλύτερο είναι το φυσιολογικό σωρός, και να κάνουμε κάποια εξειδικευμένα κέντρα ή κάποια από εμάς μία προσπάθεια υπέρβασης των ορίων και κυρίως της μείωσης της υποκειμενικότητας του υστεροσκόπου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Και όταν μάθουμε να κάνουμε την υστεροσκόπηση, έρχονται εύκολα στο μυαλό μας. Γιατί αν αυτά τα ξεχάσουμε και δεν τα γνωρίζουμε, θα κάνουμε λάθος μέθοδο, λάθος τεχνική, θα προκαλέσουμε πόνο στη γυναίκα, θα αποτύχει η εξέταση. Υπάρχουν πολλά άρθρα στην βιβλιογραφία τα οποία τονίζουν την χρησιμότητα και τις δυνατότητες, τις κλινικές δυνατότητες της όφησης υστεροσκόπησης. Δεν έχει νόημα να χάσουμε πολύ χρόνο πάνω σε αυτά. Ας περάσουμε στην υπέρβαση των ορίων της υστεροσκόπησης και κυρίως ας δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε την υποκειμενικότητα του υστεροσκόπου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και εκμεταλλευόμενοι τις οπτικές ιδιότητες των υστεροσκοπίων και του φωτισμού. Ξεκινήσαμε με την εκτίμηση της αγγείωσης. Είναι μια δουλειά η οποία έγινε με τις όλους του τεχνείου εδώ και με τον Γιώργο Παμαθόπουλο. Δυστυχώς δεν προχώρησε για έναν βασικό ρόλο, διότι στερούσε την real-time απεικόνηση. Έπρεπε να πάρουμε το βίντεο, να το στείλουμε, να το επεξεργαστεί το Πολυτεχνείο, να κάνει όλα αυτά τα οποία βλέπετε σε αυτές τις φωτογραφίες, να βγάλει αυτούς τους χάρτες. Καταλήξαμε και αυξήθηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα, χάθηκε όμως η μαγεία της άμεσης εξέλιξης. Άρα λοιπόν είναι μια καλή ερευνητική δουλειά χωρίς ένα άμεσο κλινικό αποτέλεσμα. Την δημοσιεύσαμε και εδώ είναι ο Γιώργος Ματσόπουλος. Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι της διαφορετικό. Είναι μια κουβέντα η οποία ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια με τον Κώστα τον Μπάλα, βιοιατρικό μηχανολόγο στο Πολυτεχνείο στα Χανιά, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία πάνω στην φασματοσκόπηση και στην φασματοσκοπική εικόνα. Έτσι λοιπόν σχεδιάστηκε από την αρχή ένα σύστημα και εμείς αναλάβαμε ως κλινική να εφαρμόσουμε στην κλινική πράξη αυτό το σύστημα, όπου σε real time κάνει μία απεικόνηση εκμεταλλευόμενη τις οπτικές ιδιότητες των ιστών και καταλήγει σε ένα ψευδοχρωματικό χάρτη. Εδώ υπενθυμίζω ότι ο Κώστας Μπομπάλας είναι ο εφευρέτης του DICES που το γνωρίζουμε οι κολποσκόποι. Το ίδιο ακριβώς, η ίδια ακριβώς τεχνολογία εφαρμόστηκε στα υστεροσκόπια. Πλέον το παρουσίασα στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ενδοσκόπησης που είχε γίνει πριν τον Νοέμβριο στην Αθήνα, ότι είμαστε η πρώτη κλινική η οποία έχει το υπερφασματικό υστεροσκόπιο με υπερφασματικούς χάρτες και εδώ βλέπουμε τον υπερφασματικό χάρτη της ενδομητρίτιδας και εδώ επίσης μια περίπτωση ενδομητρίτιδας. Προσέξτε τώρα εδώ βλέπουμε έναν υπερφασματικό χάρτη ο οποίος έχει ελάχιστες μητώσεις εδώ, όπου ιστολογικά είναι μία απλή υπερπλασία χωρίς ατυπία. Κοιτάξτε λοιπόν πώς είναι η υπερπλασία με ατυπία, η σύνθετη άτυπη υπερπλασία, όπου αλλάζει ο ψευδοχρωματικός χάρτης, έχω πολύ κόκκινο, όπου κόκκινο έχουμε βάλει ότι έχουμε μεγάλο αριθμό μητώσεων. Θέλουμε να καταργήσουμε την ιστολογία, όχι φυσικά, θέλουμε όμως να έχουμε πιο έγκυρη οπτικά κατευθυνόμενη βιοψία. Και γι' αυτό ακριβώς το κάνουμε.
Εδώ βλέπετε ένα αδενοκαρκίνωμα του ενδομητρίου, όπου προσέξτε εδώ ποια είναι η χρησιμότητα. Εδώ έχουμε ένα έπαρμα, το οποίο κάθε λογικός γυναικολόγος που ασχολείται με την ιστεροσκόπηση θα έκανε βιοψία. Προσέξτε όμως το επόμενο εξοπλισμό. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα έχει ένας κλινικός γιατρός πολύ στο μυαλό του και κυρίως πώς θα κάνει τις βιοψίες για να εκμεταλλευτεί το βλέπω και παίρνω βιοπτικό υλικό για να έχω καλό golden standard με την ιστεροσκόπηση. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλές τεχνικές για το πώς θα κάνουμε τη βιοψία. Να ξέρετε ότι μέσα από τα χρόνια και την οπαδός της ιστεροσκόπησης και της κατευθυνόμενης βιοψίας χρησιμοποιώ ακόμα τη διαγνωστική απόξεση και την χρησιμοποιώ σε εκτεταμένες βλάβες αφού πρώτα έχω ιστεροσκοπήσει την γυναίκα, γιατί παίρνεις καλό ιστολογικό δείγμα με την διαγνωστική απόξεση. Περνάω γρήγορα όλη την παθολογία με τις αντίστοιχες εικόνες την οποία μπορείτε να δείτε ότι μπορεί να γίνει η ιστεροσκοπία. Το κομμάτι της αδενομίωσης και των μικροαδενομιωμάτων είναι μια εξειδικευμένη τεχνική, η τεχνική HOME, η οποία δημιουργήθηκε από τον Ρούντι Κάμπο. Εδώ όμως μιλάμε ότι θέλεις ιδιαίτερο εξοπλισμό και ιδιαίτερη εμπειρία. Διαλέξτε upgrade εξοπλισμό μικρής διαμέτρου, maximum 3,5 με τον επιβατικό χιτώνα, που έχει πάρα πολύ καλή ικανότητα, και επενδύστε σε φωτισμό και κάμερα οποιασδήποτε εταιρείας, όλες οι εταιρείες είναι πάρα πολύ καλές. Ο κ. Μαθιόπουλος έχει κάνει μια θαυμάσια ομιλία για το mini ρεφλεκτοσκόπιο, το οποίο είναι επίσης ένα πολύ καλό εργαλείο προσέγγισης πολλαπλής ενδομήτριας παθολογίας. Καταλήγουμε λοιπόν, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ότι η τεχνολογική βοήθεια συνέλβαλε στην εξέλιξη και της διάγνωσης και του διαγνωστικού κομματιού, αλλά και του επιβατικού κομματιού όσον αφορά την ιστεροσκόπηση. Η χρήση της διπολικής ενέργειας, το τονίζω, είναι μονόδρομος σήμερα για τον επιβατικό ιστεροσκόπο, ότι το ιστεροσκοπικό μοσφαιρέτερο θα αλλάξει την επιβατική ιστεροσκόπηση με τους μειωμένους διαχειριστικούς χρόνους και τη μικρή καμπύλη εκμάθησης και θα μεταφέρει μια επιβατική διαδικασία ακόμα και στον μη έμπειρο συνάδελφο. Αλλά αγαπητοί μου συνάδελφοι, στη χώρα μας κυρίως θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η διαγνωστική και η επεμβατική ιστεροσκόπηση είναι ένα απόσπαστο κομμάτι και εργαλείο του κλινικού γυναικολόγου. Θα πρέπει να μεταβιβάσουμε τη γνώση στους νέους συνάδελφους και θα πρέπει να τους πείσουμε να τις εφαρμόζουν είτε σε χειρουργική αίθουσα είτε στο ιδιωτικό τους ιατρείο. Γιατί τα όρια, αγαπητοί μου συνάδελφοι, τα θέτει μόνο η νοοτροπία μας. Υπάρχουν άπειροι άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν πάνω στην ιστεροσκόπηση, Αμού, Βαμπέλε, Μενκάλια, Βαν Έρενταλ, Μπετόκι, Μπιγκάτι. Μαζί με αυτούς έβαλα και τη φωτογραφία μου. Δεν θεωρώ ότι έχω ακόμα ολοκληρωμένη άποψη για την ιστεροσκόπηση, αλλά πού θα πάει, θα την αποκτήσω κάποια στιγμή. Αυτό το οποίο λέει ακόμα και σήμερα ότι η ιστεροσκόπηση δεν έχει φτάσει τα όρια της, ο Ζάκα μου, ισχύει. Ο Αίμος τον Βαμπέλε, λάτρης της μεταβίβασης των γνώσεων στους νεότερους συναδέλφους, και αυτός είναι ο οποίος καθιέρωσε τα σεμινάρια τα οποία με τον Λεωνίδα έχουμε πάει σε πάρα πολλά όταν μαθαίναμε την ιστεροσκόπηση και έχουμε κάνει και μόνοι μας. Είναι πιο δύσκολη από τη λαπαροσκόπηση, η ιστεροσκόπηση, γιατί είναι μικρή η ενδομητρική κοιλότητα και θέλει λεπτούς χειρισμούς για να την προσεγγίσεις. Ο Μενκάλια, μια μεγάλη μορφή, αδικημένη στην Ιταλία, προτρέπει όμως τους νέους συναδέλφους ότι πρέπει να την μάθουν την ιστεροσκόπηση και να την εφαρμόσουν. Ο Σάμα Οσβάκη, Αιγύπτιος, μεγάλος λάτρης της ιστεροσκόπησης, λέει κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι είμαστε η μοναδική ειδικότητα που ακόμα διαγνωστικά χρησιμοποιεί τυφλές τεχνικές και χτυπάει άμεσα την διαγνωστική.
απόψεις μου. Και βέβαια ο λάτρης της τεχνολογίας και των νέων τεχνικών του Μπετόκη, όπου συνεχώς εξελίσσει αυτό το οποίο έχει μάθει πάρα πολύ καλά. Ο Τζουζέπε Μπιγκάτι, τον έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια γιατί είναι στη Σαγκάη. Δουλεύει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο μόνο ιστεροσκοπικά και το Μορσελέι τώρα εκεί. Θα φέρει το Μορσελέι τώρα του, όπως και τα άλλα Μορσελέι του, την επανάσταση στην επεμβατική ιστεροσκόπηση. Εμείς ξαναρχίζουμε μετά την κρίση την διοργάνωση των επιτυχημένων, κατά την άποψή μου, workshop στην επεμβατική και διαγνωστική ιστεροσκόπηση σε ζωικά υλικά. Θα δείτε όταν έρθετε τι εννοώ σε ζωικά υλικά. Έτσι λοιπόν η ιστεροσκόπηση, αγαπητοί μου, είναι μία μέθοδος που εξελίσσεται σε τεχνολογικό και κλινικό επίπεδο. Η εξέλιξή της επηρεάζεται από την νοοτροπία του ιστεροσκόπου και την τεχνολογία. Η διαγνωστική ιστεροσκόπηση βασίζει την εξέλιξή της στην τεχνολογία σε οπτικό και ηλεκτρονικό επίπεδο, και εδώ αυτό το λέω για την υπερφασματική, και η αποδοχή της νέας φιλοσοφίας στην επεμβατική ιστεροσκόπηση είναι μια προσωπική πρόκληση για τον καθέναν από εμάς. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι η εφαρμογή αυτών των απόψεων στην κλινική πράξη για την ποιότητα φροντίδας υγείας που θέλουμε να δώσουμε στην ασθενή μας, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας και την προσοχή σας.